έρχονται εδώ πέρα επικίνδυνοι ανθρώποι. Διακινούν όπλα, ναρκωτικά. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο όχι μόνο τοπικό, είναι επαναλλαδικό, στα οποία μπλέκονται πολλές φορές και ανήλικα παιδιά. Δεν μπορεί εμένα το παιδί μου ή και του κάθε ενός το παιδί να μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτόν τον κόσμο. Πολλοί μας έλεγαν ότι ήμασταν πολύ τυχεροί που ήρθε εδώ το πάρκο στη γειτονιά μας, αλλά εμείς μόνο απελπισία και αγανάκτηση έχουμε νιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Σε εφιάλτη έχει εξελιχθεί η γειτονιά με πάρκα, ανοιχτά γήπεδα και χώρους αναψυχής στο Ηράκλειο. 9 χρόνια τώρα, μα κάθε βράδυ όμως, από τις 11 μέχρι και τις 2-3 το πρωί, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Μουσική στη διαπασόν, κόντρες και μαρσαρίσματα, φωνές, τσακωμοί και κάθε είδους παραβατικές συμπεριφορές κάνουν ολόκληρες γειτονιές να χάνουν τον ύπνο τους κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το σπίτι του καθενός, η στέγη του, είναι η ηρεμία και η γαλήνη μετά τη δουλειά, να κάτσει, να ηρεμήσει, να σηκώθει το πρωί σαν τον άνθρωπο να πάει στη δουλειά του. Εμείς αυτό, όλοι οι γείτονες εδώ, αυτό το δικαίωμα που έχει ο κάθε πολίτης το έχουμε χάσει. Ξυπνάμε από τις σούζες και τους θορύβους και τις κόντρες και τις μουσικές τις δυνατές με τα beat. Τα παιδιά μας πετάγονται στον ύπνο απάνω, φωνάζουν 1, 2, 3 ώρα τη νύχτα. Μπαμπά, πες τους να χαμηλώσουν τη μουσική, πες τους να μην περνάνε με τα μηχανάκια. Την αστυνομία γίνονται διάφορες δράσεις ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Πλην όμως είναι και θέμα κοινωνικό, ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι και θέμα οικογένειας, ειδικά για τα ανήλικα παιδιά. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάτοικοι έχουν απευθυνθεί και έχουν καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες εκτυλίσσονται σχεδόν απροκάλυπτα μπροστά στα μάτια τους. Εγώ προσωπικά έχω δει όπλα στα παγκάκια επί του Σούλ οφ Πάλμε και τα δίνουν ο ένας στον άλλο. Και έχουμε βρει σύριγγες κάτω, έχουμε πιάσει παιδιά που χώνουν σε κάποια δεντράκια από κάτω ή σε θάμνους μέσα, χώνουν κάτι και μετά από λίγο έρχεται κάποιος γρήγορα με σβηστά τα φώτα και το παίρνει και φεύγει. Προχτές πήγα να πετάξω εκεί τα σκουπίδια και ήταν δυο στο μπαγκάκι και ανταλλάσσανε πιστόλια. Τα μπλόκα, οι επιχειρήσεις σκούπα και οι σποραδικές περιπολίες ελληνικής αστυνομίας δεν είναι αρκετές για να διαφυλάξουν την ηρεμία των κατοίκων. Έχει μια άλλη έννοια εδώ το πάρκο και δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια χειροτερεύει. Εξελίσσονται σε συμμορίες πολλές τέτοιες παρέες. Σίγουρα οι συμμορίες είναι ένα άλλο θέμα, είναι η παραβατικότητα των ανηλίκων και των νεαρών ατόμων. Έχουμε κλοπές, έχουμε αρπαγές τόσο ή κινητών ή χρημάτων από άλλα παιδιά, το οποίο γίνονται ακόμα και μέσα και στις σχολικές μονάδες. Έχουμε κάνει αίτημα στην αστυνομία, έχει πρωτοκολληθεί, έχουμε στείλει αιτήματα στο Δήμο, έχουμε ενημερώσει το συνήγορο του πολίτη, έχουμε πάει στην Δημοτική Αστυνομία. Υπάρχει αυτό το κυνηγητό το οποίο δεν φέρνει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε όλοι. Γι' αυτό καλό είναι, θα είναι και οι γονείς να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα παιδιά τους. Γιατί αύριο μεθαύριο θα συμβεί το μοιραίο, γιατί κάθε μέρα συμβαίνει το μοιραίο και λυπάμαι που συμβαίνει το μοιραίο. Γιατί και εγώ δεν θέλω να μου χτυπήσουν ένα βράδυ την πόρτα να μου πούνε το κοπέλι σε πάνω αυτό. Έχοντας χάσει τον ύπνο τους αλλά και τον ξύπνιο τους, οι κάτοικοι σκέφτονται ακόμη και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Να πουλήσουμε εδώ τις περιουσίες μας και να σηκωθούμε να πάμε σε ένα άλλο σημείο. Δηλαδή εκεί μας έχουν καταντήσει.